«Μπάρμπα, βάλε μου λίγο λαδάκι μες στο γυαλί», είπε η μάνα μου, «γιατί δεν έχουμε πατέρα στο σπίτι». «Χωρίς πεντάρα?» «Ναι». «Και τι έγινε ο πατέρας σου?» «Να, πάει να βρει άλλη γυναίκα». Ή το πενταετές πεδίων ζωηρών με λαμπρούς μεγάλους οφθαλμούς ρακένδυτων και με παιδική χάρη, με σπαρακτικόν εν τη αθότητη μη βίαιμα επρόφερεν εκάστοτε την φράση ταύτην της οποίας όλο το βάθος δεν είναι το ικανό να κατανοήσει, τόσον ώστε οι άνθρωποι οι μη έχοντες να κάνουν τίποτε καθώς εγώ πολλάκι στο εκάλλον και απέτειτον αυτό την άνω ερώτηση του μικρού παντοπόλου της γειτονιάς μόνο και μόνο διενακούσωση από το στόμα του την απόκριση «Να, πάει να βρει άλλη γυναίκα». Δεν ήταν η πρώτη φορά όπου το έβλεπα. Κατ' εκείνη την ημέρα συνέβη να είμαι πλούσιος, διότι είχα κατορθώσει με τα 5 εκλιπαρίσεις και με τα 4 από πομπάς να λάβω 15 δραχμάς απέναντι 80 οφειλωμένων μου διαμοιβήν φιλολογικής εργασίας 5 εβδομάδων. Κατά τα στιάφτας δε ημέρας, εις αρρύθμους με τα σελήνας του ενιαυτού, μη συμβαίνει, χωρίς να φροντίσω να πληρώσω μέρος των χρεών μου, να εξοδεύω μόνο ημερής τα 2/3 του ούτω πως εκβιαστέντος ποσού, φυλά τον φρονίμο στο τρίτον, δια τας επομένας 3 εβδομάδας. Έκραξα το πεδίο και το έδωκα μία πεντάρα. Εκείνο την έλαβε, έβγαλε έξω από τα χείλη τη γλώσσα με μηδίαμα ευδαιμονίας και ατενίζον με είπε «Δω κι άλλη μπάρβα». Δεν ήταν το μόνο πεδίο το οποίο ήρχε το στο μικρό εκείνο παντοπολείο του Σοδού κατά την δυτική νεσχατιά της πόλεως. Φτωχές γυναίκες έστειλαν συνήθως τα 5ετής ή 7ετής κορασίδαστον για να ψωνίσουν. Συνέβαινε καθεσπέρα να κάθιμαι επί μίσιαν ώρα και πλέον, συνομιλών με 2-3 φίλους, δίνοντας το ρεπτικό του, εις των μικρών μαγαζίων. Ενίοτε δεν αλαμβάνω εκεί το όλο τον δίπτο μου. Πολλάκις, διετή νήπια, ψελίζοντα, θα έστελναν επροκομμένε μητέρες των με επικίνδυνα ποτήρια ή φιελίδια στας χείρας για να αγοράσουν κασί ή λάι ή λικάζι. Εν τούτο εζήτη να του δώσουν ένα κουμπί, σκουμπρί, άλλο εζήτη μία πεντάρα πίτα, σπίρτα. Τη γλώσσα των μόνον ο νεαρός παντοπόλης ο φίλος μου ήταν ικανός να την εννοεί. Ο ίδιος ευσπλαχνίζεται ενίοτε και έστελνε προπομπούς τους ιδίως του υπηρέτες ως την θύρα των μικρών παιδιών για να φτάσουν ταύτα ασφαλώς σε την μητέρα του. Συχνά συνέβαινε να ξεχάσει η μικρά παιδίσκη 5ετής ή 6ετής το είδος το οποίο εστάλει να αγοράσει και να είπε άλλα αντάλλου. Εν δεύτερον, παράπονα, διαμαρτυρία εκ μέρους των μητέρων, ύβρις κατά του μπακάλι. Πάντοτε το μπακάλι έβγαζαν τέστην, το παιδί ποτέ δεν έπτερνε. Άλλοτε συνέβη να του πέσει στον δρόμο το μισό ρύζι ή να φάγει την μισή τη ζάχαρη. Τότε η μήτυρ, η γιαγιά, κατήρχοντο η ιδία και ύβριζε τον μπακάλι, λέγοντας ότι τέτοιος ήταν, τον ήξευρεν αυτή, ολοξύγηκα η πόλη, με αυτά ζητούσε να πλωτήσει κι αυτός. Και δύναμε να μαρτυρήσω ότι ο μπακάλις ήταν και ως εμπορευόμενος και ως άτομον τίμιος άνθρωπος. Άλλοτε πάλι ο μικρός ψωνιστής, το δεινότερον, έχανε καθοδόν τα λεπτά, τα ρέστα, όσα έλαβε να δούμε παντοπόλη. Πλην, δια τούτο είχε ληφθεί η πρόνοια να τυλίγονται τα ρέστα εις χαρτίον και κάποτε να δένονται κομπόδεμα εις δράκος και να εμβάλλονται εις την τσέπη του μικρού. Και όμως πολλάκι σε χάνοντο 5 λεπτά και 10 λεπτά και ολόκληρη λιμοκοντόρη. Και πάλι ο μπακάλις έπτε.
Αλλά ας επανέλθω στο πεδίο περίου ο λόγος εν αρχή. Δεν είμαι ποτέ πολύ πράγμα. Αλλά ο φίλος μου, ο μικρός Παντοπόλης, ήξερε ως οικός όλα τα μυστικά της γειτονιάς. Ήταν γενικός θεματοφύλαξης των αλλοτρίων υποθέσεων. Δεν ξέρω αν το βλέμμα μου του εφάνει ερωτηματικόν, αλλά όταν ευκαίρισε, αυθόρμητος, ήρχισε να μου διηγείται την ιστορία. Προ 9 ετών, ο Μανώλης, ο Φλωεράκης, είχε νυφευθεί τη Γιαννούλαν Πολυκάρπου. Της υγείας ταύτισε γεννήθησαν 5 τέκνα εξών των τρίτων ή το πεδίο εκείνο. Ο Μανώλης ήταν ξυλουργός, αλλά δεν διέπρεπε πολύ επί φιλοπονία. Εργάζεται ο Σάκης την εργασία από την Τρίτη έως την Παρασκευή. Το Σάββατο πρωί του επονούσε έφνηση μέση του, τη Δευτέρα του επονούσε το κεφάλι. Εννοείται ότι διήχε το εν κρεπάλι από το Σάββατο εσπέρας ως την Δευτέρα πρωί. Η γινή το φύλεργος, είχε ραπτική μηχανή και κατασκεύαζε υποκάμισα. Εκέρδιζε ούτω εν τάλιρον την εβδομάδα, το οποίο προστιθέμενον εις τας 13 ή τας 14 δραχμάς όσα σε κέρδιζαν εκείνος και εκ των οποίων τα ίμιση του εχρειάζοντο δια το τακτικό μεθύσι της Κυριακής μόλις ήρκει προς συντήρηση της οικογένειας. Πλην η οικογένεια ύφξανε σχεδόν κάθε χρόνο. Ανά ένα κουτσουβέλι ή κατσιβέλι εγεννά το τακτικά κάθε 18 μήνες με κανονικότατα απελπιστική. Η οικογένεια ύφξανε, αλλά το εισόδημα ήλα τούτο. Η εργασία έγινε το σπανιωτέρα. Η ραπτική μηχανή παρερήφθη εις μια αγωνία, ετέθησε αχρηστίαν. Γιαννούλα μη προφθάνουσαν να απογαλακτήσει αν μωρόν και αρχίζουσαν να βυζένει αμέσως άλλο, μόλις επαρκούσε για να πλύνει ράκι. Δεν είχε πλέον καιρό να ράπτει υποκάμισα. Ο Μανώλης δεν έπαυσε να μεθεί τακτικά από το Σαββατόβραδο ως το εξημέρωμα της Δευτέρας. Η Γιαννούλα δεν είχε πλέον δεύτερο φόρεμα. Τα παιδιά δεν είχαν πάντοτε ψωμί. Η εστία σπανίωση το αναμένει. Γενή ευόγγιζαν. Ο Μανώλης όταν ήρθε το την έτρωγε από την κρίνια. Τα παιδιά έκλαιαν. Η αχυροστονή το τρύπια, η κουβέρτα δεν ήρκει να σκεπάσει τα τρία μεγαλύτερα παιδιά. Η λάμπα ήτο ακαθάριστη και δεν είχε πετρέλαιον, η στάμνα είχε σπάσει προτριών ημερών και έπιναν από ένα στραγλί, τσαγλί, ο Σάκης είχε νερώνει βρύση της γειτονιάς. Η σκούπα καταλερωμένη είχε φαωθεί, γυμισεί και λείπαινε το πάτωμα αντί να το σκουπίσει, το τηγάνι είχε τρυπήσει και το άχρηστο. Η χύτρα ήταν ραγισμένη και έσβηνε τη φωτιά διαραίουσα όταν φωτιά υπήρχε. Η κατσαρολόη το παλαιά, φαγωμένη, αγάνωτη. Ο γανωτής και προτείνει ή να την αγοράσει αντί 50 λεπτών ή να την γανώσει αντί 50, με κίνδυνο, είπε, να τρυπήσει και να γίνει άχρηστη. Η Γιαννούλα προτίμησε να την κρατήσει αγάνωτη. Η ραπτική μηχανή είχε δοθεί ενέχειρον δια 2-25, τα οποία δεν θα χρησιμεύαν δια τα γενιατούρια του τελευταίου μωρού και δια ρασχρίας. Τα 2-25 δεν επεστράφησαν και η μηχανή κρατήθη. Στην αυτήν κατάσταση ή το οικία όταν εισεχώρησαν ο κουμπάρος εντός. Ο κουμπάρος ήταν άγαμος και τεσσαρακοντούτης, παχής, ευμορφάνθρωπος με πλατή ζουνάρι. Ήταν μέγας και πολλής, κομματάρχης ενός των πολιτευτών της Αττικής. Είχε κερδίσει χρήματα από κάτι ενοικιάσεις. Ήταν άνθρωπος με επιρροή. Καταρχάς ήρθε το άπαξ του μηνός. Ήταν ήρθε δύσης μια εβδομάδα φέρον κρέας και μικρά την αδώρα για τα παιδιά. Κατόπιν ήρχισε να έρχεται ημέρα παρημέρα,
Τέλος ήρχε το κάθε κάστην φέρον πάντοτε οψόνια. Τη είδε ποιους σκοπούς έτρεφεν ο κουμπάρος, κλείνει για νουλα η το τιμία, όσον και πασάλι. Η Γιαννούλα ήταν τιμία, αλλομανόλης ήταν ζηλιάρης. Και με τα πολλά εσπερινά δείπνα, τα οποία έφαγαν εις την οικία νομού με το κουμπάρον, με τα πολλά δε πρωινά σκηνάς, τα οποία σέκαμεν εις την γυναίκα του, ήρχισε και να μην συνεπίσεις τίποτε, κάποτε μάλιστα να ξενοκατιάζει. Της είχε διηγηθεί πολλάκης, ότι πριν την πάρει είχε μία φιλενάδα. Εκείνη είχε νυπηφθεί έκτοτε, ίσως χωρίς παπά, καθώς συνηθίζεται κάποτε εις την πτωχή συνοικία. Τώρα φαίνεται ότι την είχε ξανασεανταμώσει αυτή την παλαιά γνωριμία και δια τούτο έλειπε από το σπίτι βραδιές. Όσον δια τη Γιαννούλα, το μόνο εγκλημά της ήταν ότι ίσως είχε πολιτέψει τον κουμπάρον και δεν τον είχε διώξει μια και καλή. Ο κουμπάρος ήξερε, βλέπετε, από πολιτική, και αυτή, ως γυνείο που ήταν, ήξερε από ψευτοπολιτική. Πλην οι γειτόνισσες δεν ήσαν επίκης και την εκακολόγησαν. Και εις των γειτόνων ο Κυρζάχος, ο Ξεφαντούλης, ήταν της αρχής ότι έπρεπε ο ενδιαφερόμενος να ξέρει τι τρέχει. Και ύστερο βουλία, η λανθάδωση και αυτόν τον ίδιο, ήτο να έβρει διασκέδαση αυτός με τις φωνές, με τις κάτα κεφαλιές, με τα τραβήματα των μαλλιών και με το χώρισμα του ανδρογίνου. Αυτό θα είπει να σου θέλει τι στο καλό σου, να κείδεται τη τιμή σου, δηλαδή να σε βάλει να σκοτωθείς. Μετά τελευταία φοβεράν σκηνή, από την οποία η Γιαννούλα βγήκε με μισή πλεξίδα και εν μάγουλων αιματωμένων και με σχισμένων υποκάμισων, και όλοι οι φρονιμότεροι άνθρωποι της γειτονιάς έτρεφαν την πεποίθηση, την οποία συμμερίζεται και ο γράφων, ότι η Γιαννούλα ήταν αθώα, ο Μανώλης έγινε άφαντος. Επήγε να ανταμώσει οριστικώς την παλαιά του γνωριμία. Ο κουμπάρος εντωμεταξύ είχε πάυσει τα συχνάς επισκέψεις του. Είχε αραβωνιστεί γεροντοπαλίκαρον ακμαίων, καλοκαμωμένος ευμορφάνθρωπος με πλατίζον άρη, κομματάρχης μέγας και πολλής, κερδίσας χρήματα από τα σενικιάσεις, επόμενον ήτο να έβρει νύμφη με πρίκα. Η Γιαννούλα τον είχε πολιτέψει φτωχή, μόνον τούτο το αμάρτημα είχε πράξει, αλλά τα παιδιά επινούσαν. Πλην εκείνο σε βαρύνθη να περιμένει και έφυγε με την ώρα του. Και η Γιαννούλα έμεινε με τα τέσσερα παιδιά, το πέμπτον είχε αποθάνει, ανακληθένε νωρίς υπό του πολυευσπλάχνου και πανσόφου εις τον κήπο των Αμφυρών, εις το ωραίο περιβολάκι με τα κρίνα και με τους ναρκίσους, να το οποίο φυτεύονται και ανθούσιες σαΐλ και τα άκακα μύτια. Έμεινε, λέγω, με τα τέσσερα παιδιά, χωρίς πατέρα και χωρίς κουμπάρον. Έμεινε χωρίς άρτον εις το ρεμάλι και χωρίς φωτιάν εις την αιστεία, χωρίς φόρεμα, χωρίς θρομνήν, χωρίς σκέπασμα, χωρίς χύτραν και χωρίς τάμναν και χωρίς ραπτική μηχανή. Και το τρίτο πεδίο, ο Μίτσος, εκείνο το οποίο έβλεπα, ήρχε το εις το πανιντοπολείο και ζήτη από τον μικρό μπακάλι ως της ήτο ακριβής στα σταθμά, αλλά δεν εννοεί από ελεημοσύνη, ήρχε το και ζήτη να του στάξει μια στάξα λάδι στο γυαλί, αυτό το οποίο θα ήτο άξιον να στάξει μια σταγόνα νερού εις πολλών πλουσίων χείλη στον άλλον κόσμον. Και οι θεολόγοι την αίτησή του λέγον, δεν έχουμε πατέρα στο σπίτι.